Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Έχουμε ένα διπλό email σήμερα. Ένα βίντεο στο οποίο θα συνδυάσουμε δύο διαφορετικά αιτήματα. Το πρώτο αίτημα είναι από ένα άνδρα ο οποίος έχει αναπηρία όρασης και ο οποίος μου έχει στείλει ένα email στο οποίο ρωτάει το ερώτημα γιατί ένας τυφλός άνδρας δυσκολεύεται να συνάψει σχέση με μια βλέπουσα κοπέλα και τι πρέπει να κάνει. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι που θα το διαβάσω τώρα. Στη συνέχεια θα διαβάσω το δεύτερο κομμάτι, το οποίο είναι ένα email από μία φίλη, η οποία είχε μία σχέση με έναν άνδρα με αναπηρία, όχι όραση, άλλου είδους αναπηρία, θα δείτε στη συνέχεια, και περιγράφει την εμπειρία της. Και ο λόγος για τον οποίο επέλεξα να κάνω αυτά τα δύο email μαζί είναι ο εξή ακόλουθος. Ότι δεν έχει σημασία αν είμαστε αρτιμελείς ή αν έχουμε κάποια αναπηρία. Σημασία έχει τι είδους άνθρωποι είμαστε. Αν είμαστε άνθρωποι με υγιή προσωπικότητα, αν είμαστε άνθρωποι με καλές προθέσεις, αν είμαστε άνθρωποι αγαπητικοί, άνθρωποι επικοινωνιακοί, άνθρωποι έντιμοι, Ψυχοψαγμένη, ψυχοεκπαιδευμένη και ψυχοθεραπευμένη. Θα πω στη συνέχεια περισσότερα. Πάμε πρώτα να διαβάσουμε το email από τον άνδρα. Κυρία Θέκλα, καλησπέρα σα. Έχω παρακολουθήσει βίντεο στο YouTube κανάλι σα και ήδη διαβάζω το βιβλίο Ανατομία Μια Γυναίκα. Είμαι τυφλό, 58 ετών, ζω στην Αθήνα, είμαι συνταξιούχο. Όμω διαπιστώνω, ίσω είναι κυρίω ελληνικό ιδίωμα αυτό, πω ένα τυφλό άνδρα δεν είναι καθόλου και βάζει με κεφαλαία το καθόλου εύκολα αποδεχτό από μια βλέπουσα κοπέλα πριν χαρακτηριστικότατων εξαιρέσεων. Ποιε σύμβουλε θα δίνατε εσεί σε έναν τυφλό άνδρα για να μπορέσει εκείνο να προσεγγίσει και να σχετιστεί με μια βλέπουσα κοπέλα κάθετο κυρία που του αρέσει, κάνοντα την να τον αποδεχθεί. Θα με βοηθούσαν οι συμβουλές σας και τις περιμένω με εκτίμηση. Το απαντάω εγώ ότι θα το κάνω βίντεο και λέω έχετε περισσότερες πληροφορίες να μου δώσετε για περιστατικά που σας συνέβηκαν. Βεβαίω μου λέει. Οι περισσότερες γυναίκες, ειδικά μέχρι χονδρικά ηλικία 35 έως 40 χρόνων, λένε πως θέλουν να κάνουν τη ζωή τους. Εντάξει, εσύ είσαι 58 χρόνων, άρα γιατί να ασχοληθεί με γυναίκες 35 έως 40 χρόνων, το πρώτο ερώτημα. Κάποια μάλιστα τελευταία, 32 ετών κατά δήλωσή τη, μου είπε πω δεν θέλει να ανταντεύει, θέλει να ζήσει άνετα. Ξαναλέω, γιατί ένα άνδρα 58 ετών να φτιάξει μια σχέση με μια, μια, κοπέλα 32 ετών. Για ποιο λόγο. Μιλάω γενικά, δεν μιλάω ειδικά για σένα. Γιατί άμα εσύ είσαι 58 και αυτή είναι 32, σημαίνει ότι έχετε σχεδόν 30 χρόνια διαφορά μεταξύ σα. Άρα είστε εντελώ διαφορετικέ γενιέ. Άρα το πρόβλημα δεν είναι αν εσύ έχει αναπηρία όραση ή όχι. Το πρόβλημα είναι ότι έχετε τεράστια διαφορά ηλικία μεταξύ σας. Τεράστια διαφορά ηλικίας μεταξύ σας. Ίσως φταίει γι' αυτά το γεγονός πως στην Ελλάδα ο τυφλός δεν έχει ούτε την κοινωνική, ούτε όμως και την επαγγελματική σχέση που θα του άξιζε και ο κόσμος τον λυπάται. Εσύ λες ότι είσαι συνταξιούχος και μάλιστα μια υπηρεσία στο δημόσιο. Άρα είχε επαγγελματική σχέση, είχε δουλειά. Και τώρα είσαι συνταξιούχο από τη δουλειά σου. Τώρα για την κοινωνική σχέση που θα άξιζε σε έναν άνθρωπο, θεωρώ ότι δεν είναι το αν κάποιο έχει πλήρη όραση, έχει μειωμένη όραση, είναι τυφλό ή περπατάει κανονικά ή έχει αναπηρία βάδιση που είναι αυτό που θα καθορίσει το τι θέση θα έχει μέσα στην κοινωνία, κατά τη γνώμη μου, όπως είπα και προηγουμένως η ποιότητα του χαρακτήρα του και του προσώπου είναι που θα έπρεπε να τον κάνει άξιο σεβασμού ή όχι συμφωνώ ότι δεν πρέπει να βάζουμε τους ανθρώπους σε κατηγορίες και να απορρίπτουμε έναν άνθρωπο α, κοινωνικά ανθρώπινα επειδή έχει κάποια αναπηρία όχι όμως και να θεωρούμε ότι επειδή υπάρχει μια αναπηρία πρέπει οπωσδήποτε οι άλλοι να μας βάζουν ψηλά επειδή εμείς έχουμε αυτή τη δυσκολία. Ε, και εδώ έχω πολλά χρόνια θέμα με τον όρο παιδιά με ειδικέ δυνατότητες, πώς τα λένε. Ένα παιδί το οποίο έχει κάποια δυσκολία, κάποια αναπτυξιακή διαταραχή ή ένα παιδί το οποίο έχει κάποια αναπηρία δεν έχει ειδικέ δυνατότητες, έχει ειδικέ δυσκολίες. Χωρί να σημαίνει ότι θα το πετάξουμε εκείνο το παιδί στον Κιάδα, καμία σχέση. Ξέρω ότι ο μύθο για τον Κιάδα δεν ισχύει. Είναι όμω μια φράση, έκφραση που χρησιμοποιείται. Όμω θεωρώ ότι χρειάζεται να οριμάσουμε ψυχικά και συναισθηματικά η ψυχοεκπαιδευόμενοι άνθρωποι και άνθρωποι που ψαχνόμαστε, ούτω ώστε να μην γίνεται καμία διάκριση ούτε και διάκριση του στυλ επειδή είμαι τυφλός ή επειδή είμαι ανάπηρος θα κάνω ό,τι θέλω, θα απαιτώ όλοι να με σέβονται, θα απαιτώ όλοι να συμπεριφέρονται σωστά σε μένα επειδή έχω αυτή την αναπηρία. Δεν το λέω για σας αυτό, το λέω για τη δεύτερη ιστορία. Εντάξει. Όταν για παράδειγμα λέει μια κοπέλα βλέπει έναν τυφλό να πέφτει πάνω σε σταθμευμένα επί του οχήματα να σκοντάφτει σε λακκούβες βομβαρδισμένων εντός αγωικών πεζοδρομίων που περισσότερο θυμίζουν ευλβετικό τυρί και γενικότερα όταν η ίδια κοπέλα βλέπει έναν τυφλό άνδρα να χρησιμοποιεί μπαστούνι πώς αυτό μπορεί να τη διεγείρει ερωτικά πώς αυτή η θέα μπορεί να μην λειτουργεί αντισεξουαλικά Ξαναλέω, δεν είναι η εξωτερική μας εμφάνιση που διεγείρει τους ανθρώπου με επίπεδο του ανθρώπου με πνευματικότητα, του ανθρώπου με ποιότητα. Είναι η εσωτερική μα εμφάνιση. Κατά τη γνώμη μου, πάντα φυσικά. Το μόνο που μάλλον συμβαίνει είναι η κοπέλα, η γυναίκα αυτή, αντί ερωτισμού, να αντιδράσει στοργικά και μητρικά, κάτι που τελικά κάνει ζημιά και δεν αφήνει καμία προσέγγιση να ολοκληρωθεί ή καν να αρχίσει. Εγώ θα έλεγα ότι πρέπει να σταματήσει να νιώθει αυτολύπηση και να βλέπεις τον εαυτό σου σαν κάποιον ο σκοντάφτη σκοντάφτει πάνω στα πεζοδρόμια, σκοντάφτει πάνω στα σταθμευμένα οχήματα. Αντιλαμβάνομαι και συμφωνώ ότι οφείλουμε να σεβόμαστε ε, την νομοθεσία που λέει ότι δεν σταθμεύουμε πάνω στα πεζοδρόμια γιατί μπορεί πάνω στα πεζοδρόμια να είναι ένας άνθρωπος με αναπηρικό καροτσίδιο πάνω στα πεζοδρόμια μπορεί να είναι ένας άνθρωπος με αναπηρία όρασης ο οποίος να έχει ένα μπαστούνι βάδισης πάνω στα πεζοδρόμια μπορεί να είναι ένα καρότσι με ένα μωρό, συμφωνώ ότι θα έπρεπε τα πεζοδρόμια να είναι σε καλή κατάσταση, σύμφωνο. Όμως όλα αυτά νομίζω ότι δεν είναι ο λόγος για τον οποίο εσύ δυσκολεύεσαι να βρεις σύντροφο, γιατί είμαστε και πολλοί άλλοι οι οποίοι είμαστε σε αυτό εδώ το κανάλι και εφόσον παρακολουθείς τα βίντεο από το κανάλι ακούς και βλέπεις τι γίνεται, οι οποίοι αντιμετωπίζουμε δυσκολία να βρούμε έναν άνθρωπο τη προκοπή ούτω ή άλλως, ανεξαρτήτως ύπαρξη ή μη ύπαρξη αναπηρίας. Δεν ξέρω στην Κύπρο, αν και θα ήθελα να το μάθω, λόγω της αγγλικής νοοτροπίας και της μεγαλύτερης οικονομικής ευημερία του νησιού σε σχέση με την Ελλάδα, ποια είναι η θέση ενός τυφλού όσον αφορά τα επαγγέλματα που μπορεί εκεί να ασκήσει και πώς οι κοπέλες τον αντιμετωπίζουν. Δεν έχω κάποια ιδιαίτερη πείρα. Ε, μόνο ένα θεραπευόμενο είχα που έχει αναπηρία όρασης, ο οποίος μια χαρά θα μπορούσε, μια χαρά θα μπορούσε να έχει την προσωπική ζωή που λες, όμως οι δικές του εσωτερικέ αντιστάσεις και τα δικά του εσωτερικά ζητήματα τον δυσκόλευαν, τώρα έχει καιρό να το δω, τον δυσκόλευαν από του να εκπληρώσει Uh, το όνειρο που είχε το όνειρο που έχει ο κάθε άνθρωπος που, θα, που μπορεί να έχει ο κάθε άνθρωπος να έχει μια υγιή ερωτική ζωή και μια συντροφικότητα γιατί πολλές φορές αυτό ισχύει για όλους τους ανθρώπους ξαναλέω ανεξαρτήτως uh, οποιοδήποτε θέματος uh, υγεία ή ζητήματος αναπηρίας ισχύει για όλους τους ανθρώπους ότι πολλές φορές μπορεί να νομίζουμε ότι θέλουμε να έχουμε ερωτική ζωή. Μπορεί να νομίζουμε ότι θέλουμε να έχουμε μια αγαπητική καλή σχέση στη ζωή μας. Όμως... Να παθαίνουμε λίμερανς, να παθαίνουμε κόλλημα με πρόσωπα τα οποία μας δείχνουν ότι δεν μας θέλουν και να τρώμε τη ζωή μας, να τρώμε το χρόνο μας ασχολούμενοι με ανθρώπους οι οποίοι μας δείχνουν ξεκάθαρα με την αδιαφορία τους, με, την, με τον άσχημο τρόπο με τον οποίο μας συμπεριφέρονται ή με τα λόγια που μας λένε ότι δεν ενδιαφέρονται ερωτικά για μας. Είναι λιγότερο δύσκολο να πας για μια βραδιά ή να κάνεις τηλεφωνικό σεξ με μια κοπέλα αν είσαι τυφλός παρά να συνάψεις μια μακροχρόνια σχέση μαζί της. Φαντάζομαι, μιλά από προσωπική σου πείρα. Οι μεγαλύτερε ηλικίε τη γυναίκες, συνήθω άνω των 50, προσεγγίζονται ευκολότερα από τυφλού άνδρε για μακροχρόνια σχέση. Ε, αφού είσαι άνω των 50, αφού είσαι 58, ή τι ασχολείσαι με αυτέ που είναι κάτω των 50. Μ? Μ? Και δεν το λέω μόνο για σένα, το λέω για όλους. Δεν είναι κακό πράγμα. Να υπάρχει διαφορά ηλικία σε ένα ζευγάρι. Όμω, από τη στιγμή που εμεί είμαστε, ξέρω εγώ, 48 όπω είμαι εγώ τώρα, ή 58 όπω εσύ τώρα, και έχουμε πάθει και έχουμε μάθει πράγματα μέχρι σε αυτή την ηλικία που είμαστε, γιατί να επιδιώξουμε να συνάψουμε σχέση με ένα πρόσωπο που έχει πολύ μακρινή απόσταση από μας ηλικιακά, που ξέρω εγώ, εγώ που είμαι 48, να τα φτιάξουμε έναν 30, εσύ που είσαι 58. Να τα φτιάξουμε μια 40. Γιατί να το κάνουμε αυτό, εκτό και αν προκύψει. Τώρα, αν προκύψει, σημαίνει ότι οι δύο άνθρωποι επιθυμούν ο ένα τον άλλον, έχουν ερωτευτεί ο ένα τον άλλον, άρα δεν τίθεται θέμα να δεχθεί ο νεότερο στο μεγαλύτερο και μεγαλύτερο στο νεότερο. Όμω, άμα εσύ ψάχνει από μόνο σου και μα λε ότι οι γυναίκε άνω των 50 δέχονται πολύ πιο εύκολο έναν άνδρα τυφλό για να κάνουν σχέση από ότι οι γυναίκε κάτω των 50 και σε 58. Άρα, μήπω το ζήτημα σου έχει να κάνει με το τι πραγματικά θέλει. Και να μην είχε αναπηρία όραση και να ήσουν 58 και να μου έλεγε Δεν με θέλουν για σχέσει 40 χρόνια, δεν με θέλουν οι 32 χρόνια και με θέλουν οι 50 χρόνια, θα σου έλεγα μια χαρά. Μια χαρά. <laughs> δεν είναι ανησυχητικό δηλαδή το ερωτικό ενδιαφέρον που παίρνουμε να είναι από ανθρώπου κοντά στην ηλικία μα. Είναι πιο αναμενόμενο. Και είναι και πιο εύκολο να δημιουργήσει μια ερωτική σχέση με έναν άνθρωπο που βρίσκεσαι σε παρόμοια ηλικία. Γιατί είναι πολύ πιο πιθανό να έχει κοινού κώδικε επικοινωνία ή πολύ πιο πιθανόν, όχι σίγουρο, να έχετε παρόμοιο επίπεδο ψυχοσυναισθηματική οριμότητα. Δεν είμαι εναντίον των σχέσεων με διαφορά ηλικία, το έχω ξαναπεί. Το πρόβλημα είναι όταν η διαφορά ηλικία είναι πάνω από 15 χρόνια, που εκεί υπάρχει τεράστια διαφορά στην οτροπία, και όταν ο νεότερο είναι ακόμη έφηβο. Δηλαδή, αν το νεότερο μέλο μια σχέση, έστω και 15 χρόνια να είναι διαφορά, αν η γυναίκα είναι 35 και ο άντρα είναι 20, Υπάρχει πρόβλημα γιατί ο 20 χρονος ακόμη δεν έχει την πλήρη εγκεφαλική ανάπτυξη για να μπορεί να συμβαδίσει με την 35χρονη. Και το ίδιο αν ο ανδρας είναι 35 35χρονο και η κοπέλα 20, πάλι υπάρχει μια διαφορά γεφύρωτη λόγω του ότι οι γυναίκε στα 26 χρόνια ολοκληρώνουν την ανάπτυξη του εγκεφάλου του. Τώρα, δεν ξέρω, παιδιά, μιλάω με βάση την επαγγελματική μου πείρα, με βάση τις επιστημονικές μου γνώσεις, ότι είναι πιο πιθανό να πάει καλά μια σχέση με ανθρώπους που έχουν περισσότερα κοινά παρά διαφορές. Και η μεγάλη ηλικιακή διαφορά είναι πάντοτε μια πρόκληση για μια σχέση. Και από τη στιγμή που υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι διαθέσιμοι να κάνουν σχέση μαζί σου, αλλά εσύ θέλεις αυτούς που δεν είναι διαθέσιμοι να κάνουν σχέση μαζί σου, Ψάξε το λίγο και εσύ και ο καθένα, μήπω έχει μια αποφευκτικότητα. Μήπω φοβάσαι να κάνει σχέση ή κατά βάθος δεν θε να κάνει σχέση ή αποφεύγει να κάνει σχέση υποσυνείδητα. Και επειδή υποσυνείδητα αποφεύγεις να κάνει σχέση, ενώ συνειδητά λε ότι θέλει να κάνει σχέση και πιστεύει ότι θέλει να κάνει σχέση, επιλέγει να θέλει να κάνει σχέση με αυτού που δεν θέλουν να κάνουν σχέση μαζί σου. Αυτέ είναι οι δικέ μου απόψει και εμπειρίε. Παρακαλώ πολύ όταν ετοιμαστεί το βίντεο να μου αποστείλετε το link για να το δω και να με βοηθήσει αν θέλετε και έχετε την καλοσύνη. Και θέλω και έχω την καλοσύνη. Εδώ θέλω να πω το εξή, ότι θεωρώ αυτό που έχω πει και προηγουμένω, ότι εάν ο άνδρας ή η γυναίκα έχουν κάποιο θέμα υγεία ή έχουν μια αναπηρία. Αυτό δεν είναι ούτε λόγος για να μην κάνουμε σχέση μαζί τους Αλλά ούτε και λόγος για να κάνουμε σχέση μαζί τους Το ξαναπώ Αν γνωρίσουμε έναν άνδρα ή μια γυναίκα που έχουν κάποια αναπηρία Η αναπηρία τους δεν πρέπει να αφορά ζήτημα το οποίο να καθορίζει αν θα κάνουμε σχέση μαζί τους ή αν δεν θα κάνουμε σχέση μαζί τους. Ούτε να τα φτιάχνουμε με κάποιον επειδή έχει μια αναπηρία, ούτε να μην τα φτιάχνουμε με κάποιον επειδή έχει μια αναπηρία. Η επιλογή πρέπει να γίνεται σε άλλα κριτήρια. Που κατά τη γνώμη μου, πάντα την οποία και ρωτάτε, έχει να κάνει με το ποιόν του ανθρώπου, με την προσωπικότητα του, χαρακτήρα του, την καλοήθεια του ή την τυχόν κακοήθεια του. Πάμε τώρα να διαβάσουμε τη δεύτερη επιστολή, την οποία στέλνει μία γυναίκα. Και έχει τίτλο η τοξική σχέση μου με έναν άνδρα με αναπηρία και ένα ερώτημα. Γεια σου Θέκλα. Θέλω να ξέρεις ότι δεν χάνω βίντεο σου και είσαι από τα λίγα άτομα που παρακολουθώ στο YouTube. Αυτό που κάνεις είναι σπουδαίο και σου εύχομαι καλή δύναμη με αυτά που Σε Ευχαριστώ πολύ, τι χρειάζομαι. Μετά το τελευταίο βίντεο που έκανες, μου ξύπνησε άγριε μνήμε από παρόμοια δικιά μου ιστορία και σου έγραψα μήνυμα αν ήθελε να σου γράψω email. Χτύπα τι κουδούνε, χάχαχα. Δεν θυμάμαι τώρα ποιο ήταν αυτό το βίντεο που έκανα, γιατί πολύ καιρό που στείλει η κοπέλα το email. Θέλω να μοιραστώ μια εμπειρία, σχέση που είχα όταν ήμουν πιο νέα, ήμουν 23 χρονών, με έναν τύπο 10 χρόνια μεγαλύτερό μου. Α τον πούμε αλέκο και εμένα στέλ. Άρα εσύ σου 23 και αυτό 33. Άρα υπήρχε μια διαφορά ηλικίας που εσείς ήσουν ακόμη ψυχοσυναισθηματικά έφηβοι και αυτός ήταν νεαρός ενήλικας. Ήμουν τότε σε μια φάση που ήθελα να είμαι single. Δεν το είχα ζήσει όσο ήθελα και το είχα ανάγκη. Ένα βράδυ λοιπόν που ήμουν σε έξοδο και παρόλο που τότε είχα λίγα κιλά παραπάνω, πάντα είχα θέμα με το σώμα μου, ποτέ δεν μου άρεσε, αλλά είναι ένα άλλο κεφάλαιο αυτό. Ναι, άμα δεν μας αρέσει το σώμα μας, και έχουμε θέμα με το σώμα μας, μετά κάνουμε και εκτόσεις στις σχέσεις μας. Και ανεχόμαστε πράγματα, γιατί άμα δεν μας αρέσει το σώμα μας, έχουμε χαμηλή εκτίμηση και η χαμηλή εκτίμηση λειτουργεί σε συνεξάρτηση. Ή λειτουργεί αιτιοδός για τη δημιουργία και την πρόκληση συνεξάρτηση. Έτσι, just saying. Απλώς το λέω ότι πρέπει να λύσουμε τα θέματα με το σώμα μας. Και πρέπει να μάθουμε να αγαπάμε το σώμα μας όπως είναι. Με λίγα κιλά, με πολλά κιλά, με παραπάνω, με λιγότερα, όπως και να είναι. Λοιπόν, ένα βράδυ λοιπόν που ήμουν έξοδο ένιωθα τόσο όμορφα και είχα φουλα αυτοπεποίθηση. Έτυχε όμως να γνωρίσω τον Αλέκο. Ήταν σε αναπηρικό καροτσάκι. Όμως για κάποιο λόγο με έκανε κλικ. Ο οποίος δεν είχε σχέση με το αναπηρικό καροτσάκι προφανώς. Είδατε που ότι δεν είχε σχέση η αναπηρία. Όμως για κάποιο λόγο με έκανε κλικ και αυτούνου επίση. Προφανώς δεν είχα θέμα που ήταν σε καροτσάκι... Απλώ σκεφτόμουν πώ θα μπορούσε να λειτουργήσει πρακτικά μεταξύ μα αν είχαμε σχέση. Μία φυσιολογική σκέψη να έχει αυτή. Πώ θα λειτουργήσει πρακτικά. Μη στα πολύ λόγο, γνωριστήκαμε και άρχισα να πηγαίνω σπίτι του. Ποτέ δεν είχαμε βγει έξω να, φάμε, να πάμε κάπου μαζί, πάντα σπίτι του, και η πρώτη φορά πάλι εκεί ήταν. Ενώ του είχα πει αν γίνεται να βρεθούμε έξω. Αλλά μου είπε αν θέλω να πω ως εκείνο. Σκέφτηκαν την κατάσταση στην οποία είναι και δεν ήθελα να τον πιέσω. Κόρη δεν είναι έξω που τον γνώρισε. Όταν τον γνώρισε, δεν ήταν έξω. Τι είναι αυτό πάλι, όταν, όταν, γνωριστήκατε ήταν έξω και μπορούσε μετά ένα αμαξίδιο να είναι έξω. Όταν θα βγαίνατε ραντεβού, δεν μπορούσε να είναι έξω. Εγώ τον ερωτεύτηκα τρελά, δεν είχα ξανά αισθανθεί έτσι για κανέναν άλλον. Μου άρεσε και εμφανισιακά, αλλά μου άρεσε και η αυτοπεποίθηση που είχε και ότι δεν ζούσε μίζερα λόγω του ότι ήταν σε καροτσάκι, ζούσε τη ζωή του, έβγαινε, έκανε τα πάντα. Όλοι το θαύμαζαν μαζί και εγώ. Έβγαινε, έκανε τα πάντα, λε ένα στο σπίτι σε έπαιρνε. Με αυτά που θα γράψω παρακάτω, θέλω απλώ να δείξω τη ψυχολογική κακοποίηση που δέχθηκα από αυτόν τον άνθρωπο, χωρί να το καταλαβαίνω τότε, αλλά μάλιστα πίστευω ότι είχε δίκιο σε όλα και ότι εγώ είχα το πρόβλημα. Βεβαίω, συνεξάρτηση είπαμε. Χαμηλή αυτοεκτίμηση. Δεν σ' αρέσει ο εαυτό σου, δεν σ' αρέσει το σώμα σου, οπότε δεν δέχεσαι κατά οποιαδήποτε σχέση μπει. Από οποιοδήποτε νάρκισο τύχει στο δρόμο σου, είτε αυτό ο νάρκισο είναι αρτιμελή είτε έχει κάποια αναπηρία. Αμέσω μετά τη μέρα που με γνώρισε στου φίλου του, μου λέει τα εξή με ύφο. Να σου πω, επειδή σε βλέπω κάπω, απλώ να σου ξεκαθαρίσω ότι δεν είμαι για σχέση. Καλά, περνάμε μέχρι εκεί. Δεν θυμάμαι ακριβώ τι άλλα μου είχε πει. Θυμάμαι ότι μου μιλούσε σαν να με συγχαινόταν, αισθάνθηκα σαν πόρνη και πραγματικά ήθελα να σηκωθώ να φύγω ήθελα να ανοίξει η γη και να με καταπκεί. Γιατί δεν, γιατί δεν έφυγε, Γιατί δεν έφυγε, Λόγω χαμηλή αυτοεκτίμηση. Έλεγα στον εαυτό μου: Σήκω, φύγε τώρα. Και λε και μου βιδωμένη στο κάθισμα, δεν το έκανα. Έπρεπε να το κάνει. Έπρεπε να ακούσει εκείνη την ώρα τον κατήνσι σου και να σηκωθεί να φύγει και να τον αφήσει σύξυλο. Αντί λοιπόν να τον αφήσω τελείω, τράβηξε αυτή η ιστορία περίπου τρία χρόνια. καλά. Κλασική ιστορία συνεξάρτηση. Σε αυτό το σημείο θέλω να πω κάτι πολύ σημαντικό. Ό,τι συνέβαινε μεταξύ μα που δεν μου άρεσε, κατηγορούσα εμένα, καθώ εγώ ήμουν αυτή που εν τέλει έμεινα μαζί του αντί να σηκωθώ να φύγω. Δηλαδή έλεγα στον εαυτό μου, αυτό ήταν ξεκάθαρο απέναντί σου. Εσύ φτε που έμεινε. Δεν ξέρω αν ήταν η σωστή αντιμετώπιση ή όχι, απλώ ήθελα να το αναφέρω. Όχι, είναι λάθο αντιμετώπιση αυτή. Είναι λάθο αντιμετώπιση αυτή. Είναι λάθο. Γιατί είναι πολύ χειριστικό να σε βάζει ο άλλο κάτω και να σου λέει από την αρχή: Ξέρει, αυτά είναι. Αυτά είναι. Αυτό σημαίνει, δεν κάνω για σχέση και επειδή σε βλέπω κάπω να σου το πω και εσύ, λόγω συνεξάρτηση και χαμηλή αυτοεκτίμηση, το δέχθηκε. Όταν μετά συνειδητοποιήσω ότι έκανε μαλακία που το δέχθηκε, δεν πρέπει να τα βάζει με τον εαυτό σου, να τα βάζει με αυτό και να σηκωθεί να φύγει. Και να του πει: Ξέρει, ήταν λάθο μου που αποδέχθηκα αυτού του όρου. Αυτή η με κάνω δυστυχισμένη και γεια σα να μην χτυπάμε τον εαυτό μας αλίπητα, άλλο να αναλαμβάνουμε την ευθύνη για τα λάθη μας και άλλο να παραμένουμε μέσα στα λάθη και καλά επειδή αναλαμβάνουμε την ευθύνη για τα λάθη. Το πιάνεις? Είμαι σίγουρη πως ναι. Να προσθέσω ότι κανονικό σεξ δεν κάναμε λόγω της κατάστασης του, ενώ εις δεν κάνατε διείσδυση. Αλλά με άλλους τρόπους ικανοποιήσω ένα τον άλλον. Εντάξει, πάλι σεξ είναι και αυτό, το έχουμε πει αυτό είχε το συνέστημα τη καύλα, αλλά δεν είχε στήσει. Στην αρχή περνούσα πολύ ωραία στο κρεβάτι μαζί του, αργότερα όμω ασχολιόμουν εγώ πιο πολύ με εκείνον και αυτό λιγότερο με μένα, σχεδόν καθόλου. Να ο στο σεξ. Να ο στο σεξ. Δεδομένο ότι εφόσον ο άνθρωπο προφανώ η αναπηρία που είχε επηρέαζε και το παίο του, λογικό να μην έχει στήσει και να κάνει δίσδυση. Όμω, εγκεφαλικά, λε, είχε επιθυμία. Οπότε, όπω εσύ του έκανε διάφορα, πρέπει και αυτό να σου κάνει διάφορα. Αλλά όχι, τον εαυτό του μόνο από ένα σημείο και μετά. Είχα στο μυαλό μου ότι αυτό δεν μπορεί καν να χύσει και ήθελα να τον ευχαριστήσω τουλάχιστον όπω μπορώ και μάλιστα σχολιόμουν για πολλή ώρα μαζί του. Από ένα σημείο και μετά το έβλεπα σαν αγκαρία, όμω το έκανα. Εδώ είναι η συνεξάρτηση. Εδώ είναι η συνεξάρτηση. Οι συνεξαρτώμενε. Οι συνεξαρτώμενοι κάνουμε σεξουαλικά πράγματα στη σχέση τα οποία δεν μα αρέσουν, αλλά τα κάνουμε για να ευχαριστήσουμε τον άλλον. Και στο σεξ υπάρχει συνεξάρτηση. Ναι. Να κάνει αυτό που γουστάρει ο άλλο, χωρί να το γουστάρει εσύ. Κοινή συνενέση, δεν λέμε. Συνένεση στο σεξ. Πρέπει και οι δυο να θέλουμε. Γενικότερα, έβαζα πάνω απ' όλα την κατάστασή του, το ότι ήταν ανάπηρο σε καροτσάκι και λόγω αυτού τα δικαιολογούσα όλα. Λάθο. Λάθο. Λάθο σου, ξαναλέω. Δεν κάνουμε σχέση με κάποιον επειδή είναι ανάπηρο και δεν δικαιολογούμε παλιό συμπεριφορέ επειδή είναι ανάπηρο. Θέλουν ίση μεταχείριση οι ανάπηροι. Όπω ούτε θα του απορρίψουμε επειδή έχουν αναπηρία, έτσι και δεν θα δεχόμαστε να κάνουν παλιό συμπεριφορέ επειδή έχουν αναπηρία. Αισθανόμουν σαν να ήμουν ο άνδρα τη σχέση που έπρεπε να φροντίζω για όλα. Ξέρει πόσε γυναίκε έχουν σχέση με άνθρωπο που δεν είναι ανάπηρο και βρίσκονται σε παρόμοια κατάσταση μαζί σου. Βρισκόμασταν μόνο όποτε ήθελε εκείνο και εννοείται μόνο για σεξ εντό εισαγωγικών. Όχι, μου έλεγε ο Αλέκο, όχι εγώ. Ναι, ο Αλέκο. Αμέσω έτρεχα σαν την τρελή, αψηφώντα του πάντε και τα πάντα. Μάλιστα, πολλέ φορέ με αγνούσε επί μέρε. Του έστελνα μήνυμα, δεν απαντούσε για δέκα μέρε. Δεν ήξερα αν είναι καλά ή όχι. Και παραμιλητικό να αρκισάκι το παιδάκι, ε. Και μετά όποτε εμφανιζόταν όλα καλά πάλι σαν να μην τρέχει τίποτα. Και μην τολμήσω να κάνω παραπονάκι, κατευθείαν θα με έστεινε στον τοίχο λέγοντά μου και τι θες ρε Στέλλα. Πάλι τα ίδια θα λέμε τι δεν καταλαβαίνεις, δεν γουστάρω σκηνέ, δεν έχουμε σχέση ξεκόλλα. Το άλλο το τραγικό που λένε μη γίνεσαι δραματική. Δεν αντέχω το δράμα. Ενώ αυτοί ήδη είναι drama queens. Μια, σε, μια άλλη, σε μια άλλη βίντεο να μιλήσουμε γι' αυτό. Για αυτού που βάζουν στι ιστοσελίδε ε, σελίδες γνωριμίας στο προφίλ του No drama, please. Δηλαδή δεν θέλουν. Θέλουν ρομπότ, δεν θέλουν ανθρώπου. Αν κάνει ο άλλο παράπονο, τον κατηγορεί ότι κάνει δράμα. Στο κρεβάτι είχε αρχίσει να μου λέει κάτι κουλά του τύπου. Φαντάσου ότι είσαι με την τάδε γυναίκα, τάδε άντρα και τι του κάνει αυτό. Μάλιστα. Και γενικά μου έλεγε πράγματα που δεν μου άρεσαν, ενώ με τον τρόπο μου το έδειχνε ότι δεν μου αρέσει, αλλά χωρί να του ξενερώσω το συνέστημα στην πίστη. Ναι, μην, μην, τυχόν και ξενερώσει το αγόρι. Αν του πει τι είναι αυτέ οι μαλαγκίε που μου λε να σκέφτομαι ότι κάνω κάτι μια γυναίκα ή μια άντρα. Εγώ μαζί σου κάνω. Κάνε κι εσύ. Μου είχε πετάξει και κάτι άλλα περίεργα για το σώμα μου, του τύπου Πάντα μ' άρεσαν τα πιο αδύνατα σώματα στι κοπέλε, αλλά το δικό σου μ' αρέσει. Αυτό είναι νέγκινγκ. Αυτό είναι νέγκινγκ. Πάντα μου άρεσαν τα δύνατα σώματα στι κοπέλε, αλλά το δικό σου μου αρέσει. Αυτό είναι ξεκάθαρα νέγκινγκ. Ή κοίταξε τώρα που θα πα εκεί, μη μου παχύνει, χάχαχα. Όπου τότε το έβλεπα και σαν καλό που μου τα έλεγε αυτά. Όχι, νέγκινγκ σου έκανε. Ξεκάθαρα νέγκινγκ. Τον είχα δει πολλέ φορέ να φλεφτάρει μπροστά μου με άλλε κοπέλε, αλλά τι να πω. Να του πει ασυχτήρ, τι να πει. Πούντα, πούντα, λάκι, πούντα. Ασυχτήρ να του πεις Πού είναι το άλλο το κουδουνιλάκι Ασυχτήρ να του πεις Ασυχτήρ τον βλέπεις μπροστά σου Να φλεχτάρει με άλλες γενίξεις να του πεις Ασυχτήρ Έμα Έμα θα με τρελάνετε Θα με, θα, θα με τρελάνουμε Γιατί και εγώ, ε, κι εγώ έχω ανεχτή βλακής. Λοιπόν τον είχα δει πολλέ φορέ να φλερτάρει μπροστά με άλλε κοπέλε, αλλά τι να πω, αφού δεν είχαμε σχέση όπω είχε πει. Απλώ έκλεγα σπίτι μόνη μου και μετά που βρισκόμασταν όλα τέλεια, σαν παιδάκι. Μια μέρα είχε φτάσει ο κόμπο στο, στο χτένι, καθώ μου έλεγε πάλι τα δικά του για το ότι δεν έχουμε σχέση και να μην κάνω ζήλια και σηκώθηκα να φύγω. Επιτέλου έφυγε! Όμω η πόρτα ήταν κλειδωμένη και δεν άφησε τα κλειδιά. Αυτός δεν με άφησε να φύγω παρόλο που είδε πόσο άσχημα ήμουν και έκλαιγα. Τι μαλάκας, τι κακοποιητικός. Με είχε προσβάλει και μπροστά στους φίλους του συγκεκριμένα θυμάμαι μια φορά πιο έντονα όπου είχα δακρύσει αλλά πάλι δεν σηκώθηκα να φύγω. Και είχα πολλά νεύρα με τον εαυτό μου που τα κατάπινε όλα αυτά. Καλά έκανε και είχε νεύρα με τον εαυτό σου που τα κατάπινε. Δηλαδή δεν, πρέπει, δεν πρέπει να καταπίνουμε ούτε προσβολέ ούτε τοξικότητε με τίποτα. Το αποκορύφωμα όταν έβγαινα τα βράδια, τον πετύχε να έξω τυχαία, γιατί βγαίναμε στα ίδια μέρη και μπορεί να με χαιρετούσε, αλλά μετά με αγνοούσε, σαν να μια περαστική. Μάλιστα. Μάλιστα. Αισθανόμουν σαν να είχαμε σχέση, αλλά με του δικού του όρου. Και θυμάμαι ότι μου είχε πει: Αν πα με κάποιον να μου το πει. Και αν πω και εγώ θα σου το πω. Κάτι το οποίο μου είχε κάνει εντύπωση, γιατί μου είχε πει ότι δεν ήθελε σχέση. Σχέση δεν ήθελε, είχε χτητικότητα όμω. Και η σιγά μη σου το έλεγε αυτό, σαν πήγαινε με άλλη. Σιγά. Όλοι μου έλεγαν να τον αφήσω, ότι δεν μου αξίζει, αλλά εγώ εκεί. Σαν έβλεπα κάτι που οι άλλοι δεν έβλεπα. Σαν να πίστευα ότι πραγματικά με αγαπάει, αλλά θέλει χρόνο να μου το δείξει. Είχα αφήσει τη ζωή μου γι' αυτόν. Είχα αφήσει τον εαυτό μου. Έκανα το οτιδήποτε σκεπτόμενοι αν θα αρέσει σε εκείνον. Πολλέ φορέ είχε τύχει να το αγοράσω πράγματα που χρειαζόταν για παράδειγμα για το σπίτι, ή φαγητό ή τσιγάρα και δεν μου έδινε τα χρήματα μέσα. Ευτυχώ δούλευα, όμω και πάλι με έκανε να αισθάνομαι πολύ περίεργα που πολλέ φορέ δεν με είχε πληρώσει. Σε εκμεταλλευόταν κανονικότατα. Άρχισα να σκέφτομαι διαφορετικά λοιπόν, καθώ είχα ανοιχτεί πολλά, σαν να με είχε εξουθενώσει αυτή η κατάσταση. Δοκίμασα να πάω και σε έναν ψυχολόγο τότε που με είχα συστήσει. Δυστυχώ πήγα μία φορά, έβαλα τα κλάματα και μετά δεν ξαναπήγα. Και σαν να υπήρχαν δύο εαυτοί μέσα μου, ο ένα που ήθελε να γλιτώσει από αυτόν τον βάλτο και ο άλλο που δεν μπορούσε να τον αφήσει με τίποτα. Συνεξάρτηση, συνεξάρτηση, συνεξάρτηση. Οπότε τι έκανα. Καθώ από πάντα ήθελα να μείνω εξωτερικό, απλώ σηκώθηκα και έφυγα με συνοπτικέ διαδικασίε, ενώ αυτό τότε δεν το πίστευε ότι θα το έκανα, μέχρι που το έκανα. Και ο Αλέκο έπεσε στα πατώματα. Ποιο θα μου το έλεγε. Τότε ήταν που μου έλεγε ότι πραγματικά με ερωτεύτηκε και να μην του τα πρίζω, να μου λέει συνέχεια γλυκόλογα, ότι ξέρω πώ αισθάνεται για μένα και ότι δεν θα ήταν μαζί μου αν δεν ήταν καλό παιδί εντό εισαγωγικών. Και το πιο σημαντικό για αυτό είναι ότι ήμουν καλό παιδί. Τότε που έφυγε στο εξωτερικό και δεν υπήρχε περίπτωση να κάνετε σχέση, τότε θυμήθηκε ότι και καλά σε ερωτεύτηκε. Όμω ήταν πολύ αργά και για μένα έχει αρχίσει ήδη μια καινούργια σελίδα στη ζωή μου. Ευτυχώ. Γιατί και να γυρνούσε πίσω για τον Αλέκο, χειρότερα θα σου έκανε. Γιατί ο Αλέκο. Είναι ψευδόνιμο το Αλέκο, γι' αυτό λέω το όνομα. Γιατί ο Αλέκο είναι έναν αρκισάκι. Σε αμαξίδιο ναι Ναρκισάκι όμως Υπάρχουν και ναρκισάκια που περπατούν και είναι αρτιμελή, υπάρχουν και ναρκισάκια πάνω σε αμαξίδια. Ξαναλέω, το να έχει κάποιο κάποια αναπηρία δεν τον καθιστά καλό άνθρωπο ούτε κακό άνθρωπο. Μου ήταν πολύ δύσκολο να τον ξεγράψω από τη ζωή μου και ακόμα και όταν μετακόμισα έξω πάλι είχαμε επαφέ και διάφορα άλλα δράματα. Όμω πλέον δεν έχουμε καθόλου επαφέ. Μπράβο, καθόλου. Καθόλου επαφέ με πρώην άρκισου. Ειλικρινά όμω, αν δεν είχα φύγει εξωτερικό, δεν ξέρω τι θα έκανα και πώ θα κατάφερα να το βγάλω από τη ζωή μου. Σίγουρα θα χρειαζόμουν ειδικό, διαφορετικά ακόμα θα μιλούσαμε. Εύχομαι να είναι καλά εκεί που είναι, καταλαβαίνω ότι έχει περάσει πολλά στη ζωή του, όμω χαίρομαι πολύ για τον εαυτό μου που αποτοξινώθηκα. Συγγνώμη, όλοι περνάμε πολλά στη ζωή μα, η τοξική τα ξερνάμε πάνω στου άλλου, οι άνθρωποι με φιλότιμο τα δουλεύουμε μέσα μα και με ειδικό. Βέβαια τα after effects, δηλαδή οι παρενέργειες δεν απουσίαζαν, είχα και διάφορα δερματικά και κρίσεις πανικού και διάφορα άλλα, Αλλά... μάλιστα. Και έχω να θέσω ένα ερώτημα, Θέκλα μου. Υπάρχει δυνατότητα μέσα από τέτοιες σχέσεις και καταστάσεις να μάθεις και να βελτιώσεις τον εαυτό σου. Έχουν περάσει πάνω από πέντε χρόνια από τότε και αυτή τη στιγμή είμαι έναν άνθρωπο εντελώς καμία σχέση με τον Αλέκο που με προσέχει και ενώ έχουμε τις εντάσεις μας τον νοιάζουμε και με Πιστεύω ότι έχω αλλάξει πολύ ω άνθρωπο σε σχέση με το πώ ήμουν τότε. Πιστεύει μπορούν οι καταστάσει τη ζωή να μα οδηγήσουν εκεί που πρέπει, Ναι, μπορούν, εάν εμεί τις χρησιμοποιήσουμε προ όφελο μα. Φαίνεται ότι έχει κάνει πολύ δουλειά με τον εαυτό σου. Uh, παρόλο που δεν έμεινε στη ψυχοθεραπεία, μα λε ότι πήγε για μια φορά για θεραπεία, έβαλε τα κλάματα και έφυγε. Το γεγονό ότι παρακολουθεί το κανάλι και ψυχοεκπαιδεύεσαι, δείχνει ακριβώ ότι έχει διάθεση για αυτοβελτίωση. Μόλι βρει την ευκαιρία, σε παρακαλώ πολύ, κάνε ψυχοθεραπεία και για τα ψυχολογικά προβλήματα που σου έχει προκαλέσει ο αλέκο, αλλά και για το τι συνέβαινε στη ζωή σου πριν από τον αλέκο, ώστε να γίνει ενεξαρτώμενη με τον αλέκο. Το να έχουμε μια καλή σχέση δεν είναι η λύση στα προβλήματά μας. Ε, το να βρούμε έναν καλό άνθρωπο που να έχουμε μια υγιή σχέση, αυτό δεν επιλύνει τα εσωτερικά ψυχολογικά μας ζητήματα. Και καλά κάνουμε ο καθένας από εμά. είτε είμαστε σε σχέση είτε είμαστε single, να φροντίζουμε την ψυχική μας υγεία και ισορροπία... Για σένα φιλενάδα που πέρασες όλο αυτό με τον Αλέκο που έχεις περιγράψει και που σίγουρα μεγάλωσες με ένα συγκεκριμένο τρόπο που δεν τον ξέρω, τον ξέρεις εσύ για να είσαι τέλειο θύμα στα δίχτυα του Αλέκου, χρειάζεται η ψυχοθεραπεία για να βάλεις κάποια πράγματα στη σειρά. Δεν σου λέω να κάνεις για όλη σου τη ζωή ψυχοθεραπεία, αλλά ένα κύκλο, ένας κύκλος ψυχοθεραπείας θα σου κάνει πολύ καλό. Ελπίζω να είσαι καλύτερα οικονομικά τώρα που είσαι στο εξωτερικό και να μπορεί να το υποστηρίξει. Ε, άμα θες στείλε μου email να σου προτείνω συναδέλφους, κάποιους συναδέλφου, κάποιου συναδέλφου που κάνουν και μέσω διαδικτύου συνεδρίε, που μιλούν ελληνικά, ώστε εκεί που ζει να μπορεί να έχει την ευκαιρία, την ευκαιρία να κάνει online ψυχοθεραπεία. Λοιπόν, ανακεφαλαιώνοντα. Αυτό που κάνει έναν άνθρωπο αξιαγάπητο, αυτό που κάνει έναν άνθρωπο ερωτεύσιμο, ουσιαστικά αξιαγάπητο, Ουσιαστικά και αυθεντικά ερωτεύσιμο είναι το πιόν του χαρακτήρος του και όχι τα κιλά του, η εξωτερική του εμφάνιση δηλαδή, όχι η σωματική του λειτουργικότητα, δηλαδή αν έχει κάποια αναπηρία ή όχι, αλλά ο εσωτερικός του κόσμος. Η ομορφιά του ανθρώπου εκπηγάζει από τον εσωτερικό του κόσμο. Η αυθεντική ομορφιά ενός ανθρώπου εκπηγάζει από τον εσωτερικό του κόσμο το να έχει ένας άνθρωπος κάποια αναπηρία δεν είναι ούτε παράγον ο οποίος πρέπει να αποτελέσει λόγο για να τον απορρίπτουν ερωτικά οι άλλοι, αλλά ούτε και παράγον ο οποίος πρέπει να είναι ο λόγος που θα τον κάνουν σχέση μαζί του οι άλλοι και αν τυχόν έχει κακοποιητικές συμπεριφορές να αν τις ανέχονται επειδή έχει αναπηρία κάποιο ο οποίος είναι κακοποιητής. Είναι ένα ζήτημα αυτό το οποίο έχει να κάνει με την πνευματικότητα και την ψυχική καλλιέργεια. Άνθρωποι απέδευτοι και ψυχικά καλλιέργητοι πέφτουν πολύ εύκολα θύματα χειριστικότητας. Γιατί μπορεί ένας άνθρωπος ο οποίος έχει έναν χαρακτήρα ναρκισιστικό και έχει χειριστικότητα να χρησιμοποιήσει ακόμη και τα θέματα της υγείας του ή της αναπηρίας του ω έναν τρόπο για να κάνει επίκληση στο συνέστημα και να αναγκάσει κάποιον να παραμείνει μαζί του ενώ δεν θέλει ή να αναγκάσει ή να προσπαθήσει να πείσει κάποιον να μπει σε σχέση μαζί του ενώ αυτός ο κάποιος δεν θέλει. Όλοι μας, όλοι μας ανεξαιρέντως, είμαστε αξιαγάπητοι τόσο όσο αγαπούμε ουσιαστικά, πνευματικά, αληθινά τον εαυτό μας. Αν ένας άνθρωπος δεν έχει υγιή σχέση με τον εαυτό του, αν ένας άνθρωπος δεν ρυθμίζει εσωτερικά τα συναισθήματα του ο ίδιος, δεν έχει εξασκηθεί στην αυτορύθμιση, στην αυτεπίγνωση και στην αυτορύθμιση. Δεν έχει αναπτύξει την συναισθηματική του νοημοσύνη. Και σας παραπέμπω στο επεισόδιο του podcast για τη συναισθηματική νοημοσύνη να το ακούσετε. Και να καταλάβετε με περισσότερες λεπτομέρειες τι εννοώ. Αν ένα άνθρωπο δεν είναι συναισθηματικά ευφύ, δεν ψυχοεκπαιδεύεται ουσιαστικά, δεν ψυχοθεραπεύεται συνειδητά και δεν εξελίσσεται πνευματικά, θα παραμείνει όσο όμορφο και αν είναι εξωτερικά, όσο όμορφη και αν είναι εξωτερικά, όσα προσόντα και αν έχει, θα παραμείνει ένα πρόσωπο το οποίο θα είναι ένα άδειο Οι άνθρωποι οποίοι έχουν θέματα υγείας και θέματα αναπηρίας έχουν περισσότερη δουλειά να κάνουν από κάποιους άλλους προκειμένου να καλλιεργήσουν μια υγιή σχέση με τον εαυτό τους, αλλά μπορούν. Μπορούν. Ούτε η αναπηρία όρασης, ούτε η αναπηρία βάδησης, ούτε μια μακροχρόνια σοβαρή ασθένεια ούτε ένα αυτοάνωσο νόσημα επικίνδυνο για την υγεία είναι ικανά να μας σταματήσουν από το να εξελίσσουμε τη ψυχή, το πνεύμα μας, να εξοραίζουμε το μέσα μας. Δεν είναι η εύκολη λύση να λυπούμαστε τον εαυτό μας επειδή έχουμε κάποια αναπηρία ή κάποιο θέμα υγείας ή να κάνουμε επίκληση στο συνέστημα για να είναι οι άλλοι μαζί μας ή να αμελούμε την Ψυχο συναισθηματική πνευματική μας εξέλιξη και να λέμε «Α, εγώ είμαι πάνω στο αμαξίδιο, οπότε οι κοπέλες θα με, θα με λυπούνται, θα με, θα με συμπονούν ή θα με συγχωρούν» και ούτω καθεξής. Αξιοπρέπεια σε όλους, ανεξαρτήτως σωματικής ακεραιότητας ή όχι, ανεξαρτήτως ύπαρξης αναπηρίας ή διάγνωσης μακροχρόνιας σοβαρής ασθένειας υπάρχουν και κάποιε μακροχρόνιε σοβαρέ ασθένειε. Αυτοάνωση νόση, όπω είναι η καταπλάκα σκλήνηση, η οποία οδηγεί και σε αναπηρία από ένα σημείο και μετά. Λοιπόν, οφείλουμε όλοι να δουλεύουμε με τον εαυτό μα. Οφείλουμε όλοι να προσπαθούμε να είμαστε η καλύτερη εσωτερική εκδοχή του εαυτού μα. Κανένα δεν είναι στο απειρόβλητο της απορρίψης, όλοι μας τρώμε χιλόπιτες, όλοι μας μπορεί να φλερτάρουμε ένα πρόσωπο ή να δείξουμε ενδιαφέρον για ένα πρόσωπο και αυτό το πρόσωπο να μην ενδιαφέρεται για μας. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να προσκοληθούμε με αυτή την ιστορία και να προσπαθήσουμε αμέτι μου, χαμέτι αυτό το πρόσωπο που βάλαμε εμείς στο μάτι ή που σκεφτήκαμε ότι μας κάνει και δεν μας θέλει να το κάνουμε να μας θέλει. Και σε αυτό το βίντεο ακούστηκαν και κάποιες απόψεις για τις σχέσεις με διαφορά ηλικίας, οι οποίες, όπως έχω εξηγήσει στο πρώτο μέρος του βίντεο, έχουν να κάνουν κυρίω με τη διαφορά στον τρόπο με τον οποίο σκέφτονται οι άνθρωποι. Θεωρώ ως ψυχολόγος ότι καλύτερα οι σχέσεις των ανθρώπων να είναι σχέσεις οι οποίες να είναι κοντά ηλικιακά, ώστε να έχουν και κοινέ προσλαμβάνουσες και να βρίσκονται και σε παρόμοια φάση ζωής ο ένας με τον άλλο. Αυτά είχα να πω. Ελπίζω να ήταν χρήσιμα. Σε καμία περίπτωση δεν θεωρώ ότι ο κύριος που έστειλε την επιστολή ότι έχει κάποιο κακό χαρακτηριστικό. Ε, όλα, όλα, όσα έχουν λεχθεί για έναν άνθρωπο με αναπηρία ο οποίος είναι επίσης ναρκισσος, έχουν να κάνουν με τη δεύτερη ιστορία. Εννοείται. Απλώς είπα να συνδυάσω αυτές τις ιστορίες μαζί γιατί δίνεται έτσι μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα. Ε, ένα άνθρωπο ο οποίο είναι πνευματικό άνθρωπο και ουσιαστικά καλλιεργημένο, θα κοιτάξει ψυχή, θα κοιτάξει πνεύμα, θα κοιτάξει χαρακτήρα και προσωπικότητα και δεν θα κοιτάξει εξωτερική εμφάνιση και τυχόν αναπηρίε. Τώρα, αυτό που με ρώτησε ο κύριο για την Κύπρο, αν η Κύπρος είναι μια χώρα που έχει καλύτερη οικονομική συνθήκη και καλύτερο τρόπο λειτουργία και σκέψη. Όχι. Όχι. Τα ελληνικά αστικά κέντρα έχουν πολύ πιο προοδευτική νοοτροπία από ότι τη... η κυπριακή κοινωνία. Αυτά. Yeah.